την ανάληψη της διεξαγωγής debate, τηλεμαχία διαφορετικά, των επικεφαλής των 7 συνδυασμών που διεκδικούν τον Δήμο της Δράμας, ανέλαβε να υλοποιήσει ο Όμιλος Σταρ Βορείου Ελλάδος αύριο 5η, 23 Μαΐου στις 9 το βράδυ, μετά την συμφωνία όλων των άμεσα εμπλεκόμενων πλευρών. Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019 με το κύρος και την αξιοπιστία του Σταρ Βορείου Ελλάδος. Θέσεις, προγράμματα και απαντήσεις στα σημαντικότερα ερωτήματα για το Δήμο Δράμας. Το Σταρ Βορείου Ελλάδος προσκαλεί και δίνει βήμα στους υποψηφίους δημάρχους δράμας. Debate για το Δήμο Δράμας στο Σταρ Βορείου Ελλάδος. Οι υποψήφοι δημάρχοι δράμας μαζί στα στούντιο του Σταρ απαντούν σε συγκεκριμένο χρόνο και στα σημαντικότερα ερωτήματα. Debate για το Δήμο Δράμας. Πρόκληση για τους υποψηφίους δημάρχους και απέτηση των δημοτών. Debate. Έγκυρα και έγκαιρα στο Σταρ Βορείου Ελλάδος. Οι πολίτες της Δράμας από τη δική τους πλευρά επιβραβεύουν την πρωτοβουλία του Σταρ Βορείου Ελλάδος, ενώ δηλώνουν ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να γίνεται συχνότερα στο πλαίσιο του ελέγχου των τοπικών αρχόντων για την παραγωγή του έργου τους και για την συμφωνία όσων προεκλογικά έχουν υποσχεθεί και στην πορεία έχουν εκτελέσει. Είναι για το αυριανό debate που θα γίνει στο Σταρ Βορείου Ελλάδος με τους υποψηφίους, όλους τους υποψηφίους δημάρχους για το Δήμο της Δράμας. Μάλιστα. Τι λέτε γι' αυτό, το προτείναμε, το δέχτηκαν. Καλό είναι και συγχαίρω τον Σταρ γιατί έχει την πρωτοβουλία αυτή να τους καλέσει όλους σε ένα τραπέζι να γίνουν ομοτράπεζοι. Αλλά η ευχή μου είναι τον ομοτράπεζο αυτό να έχει υλοποίηση και μετά την Κυριακή. Διότι προ λέμε πολλά, μετά είναι σιωπή. Ευχαριστώ. Και εμείς, εσείς τι λέτε? Εγώ τι να πω, συμφωνώ με αυτά που είπε ο στρατηγός. Το εύχομαι και θα είναι και επωφελή και για μας να ακούσουμε τις προθέσεις τους, τι προτάσεις έχουν. Λοιπόν, και η εφαρμογή αυτό που θα πούνε να γίνει μετά την εκλογή των υπευθύνων. Το εύχομαι ολόψυχα για το καλό της πόλης μας, της Δράμας μας. Λοιπόν, και να κοιτάξουν τον ευπρεπισμό και κοιτάξει και την καθαριότητα της πόλεως μας. Το debate να το κάνουν κάθε μέρα, όχι μόνο όταν έρχονται οι εκλογές. Κάθε μέρα πρέπει να γίνεται debate και κάθε 6 μήνες να βγαίνουν όλοι μαζί να λένε τις απόψεις και να βρίσκουμε μια άκρη. Όχι μόλις φτάνουν οι εκλογές να φτάνουν, το να τάζουν καθρεφτάκια, αλλαγούς με πατραχύλια. Αυτά είναι βλακείες για μένα. Το πρέπει να γίνεται κάθε 5-6 μήνες και να ενημερώνονται η αντιπολίτευση για να ξέρουν πού πατάει και ο όνομος Δράμας και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Αυτό. Αύριο το διοργανώνει το Σταρ αυτό το debate με τους υποψηφίους δημάρχους για το Δήμο της Δράμας. Τι λέτε, σαν ιδέα, πώς σας φαίνεται? Καλή, αλλά έπρεπε να γίνει πολύ πιο μπροστά. Όχι τελευταία στιγμή, γιατί τώρα ο κόσμος είναι ζαλισμένος. Τους έχουν πιάσει άλλη δεξιά, άλλη αριστερά, άλλη μεσαία, άλλη κεντρώη και δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Και αν θέλετε και για κόμματα να σας απαντήσω. Μπορείτε να ψηφίσετε όλη σας ελληνική λύση. Δεν ξέρω καν ποιοι είναι οι δήμαρχοι, δεν είμαι από εδώ. Δεν έχει σημασία, σαν debate, σαν ιδέα. Σαν ιδέα είναι μια χαρά. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να εκφράσει τις απόψεις του ελεύθερα, να πείσει τον κόσμο. Αυτό είναι που λείπει. Και αν τον πείσει, μακάρι να πάρει τις ψήφους. Στη Θεσσαλονίκη που έχετε και πάρα πολλούς υποψηφίους δημάρχους, 22 νομίζω στον αριθμό, για το Δήμο της Θεσσαλονίκης, τι λέτε, πώς θα αποφασίσετε εκεί? Θα αποφασίσω με τη λογική του ότι όποιος με εμπνεύσει περισσότερο εμπιστοσύνη, αυτός θα πάρει την ψήφο μου. Άρα το ίδιο ισχύει παντού. Ακριβώς. Είναι καλή σκέψη γιατί θα εκτεθεί ο υποψήφιος ενώπιον του κοινού και μπορεί να καταλάβει ο υποψήφιος που θα ψηφίσει ποιον πρέπει να επιλέξει. Είναι καλή σκέψη. Τι περιμένετε να ακούσετε αλήθεια? Τι έργα θα κάνει ο κάθε δήμαρχος, τι σκέψη για το μέλλον. Έχω ακούσει από το ΕΣΠΑ θα έρθουν προγράμματα εδώ για την περιοχή μας. Αυτά. Να σας πω κάτι, άμα ενδιαφερθούν και πούν για τα προβλήματα της Δράμας και τις λύσεις που προτείνει ο καθένας, θα είναι θετικό. Mm-hmm. Από εκεί ύστερα, σε άλλα ζητήματα αντιπαραθέσεων που γίνονται όπως βλέπετε και λίγο στο πολιτικό και τέτοια, δεν νομίζω να αναφερθούν εκεί. Αλλά σε θέματα της επίλυσης προβλημάτων της Δράμας θα είναι θετικό να γίνει.